Ο επόμενος καλεσμένος μας είναι ο πρόεδρος του ΕΠΑΜ και επικεφαλής Συμμαχίας Ανατροπής, κύριος Δημήτρης Καζάκης. Καλημέρα, κύριε Καζάκη. Καλημέρα σας. Πυκνά τα γεγονότα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Ας τα πάρουμε ένα-ένα και ας πάμε και στην πολιτική τοποθέτηση του σχηματισμού. Όμως πρώτα, ευθύς εξ αρχής, θέλω να σας ρωτήσω ποια είναι η οπτική και του ΕΠΑΜ και της Συμμαχίας Ανατροπής και εσάς προσωπικά για όσα διαδραματίζονται εδώ και τρεις εβδομάδες με επίκεντρο το χρονικό ενός προαναγγελθέντος εγκλήματος στα Τέμπη. Κοιτάξτε, το ζήτημα του αυτό που συνέβη είναι η θριαλίδα για μια αγανάκτηση που συσσωρεύεται αυτή τη στιγμή εδώ και χρόνια στον ελληνικό λαό. Ο ελληνικός λαός, τουλάχιστον επειδή για 13 χρόνια, ζει την επιτομή της γενοκτονίας του. Έχουμε, αν θέλετε, ακόμη και δημογραφικά, έχουμε κατάρρευση, ολοκληρωτική κατάρρευση της χώρας. Λοιπόν, δημογραφικά, έχουμε περισσότερους θανάτους από ό,τι είχαμε σε εμπόλεμη κατάσταση στη δεκαετία του 40. Επομένως, το μεγάλο θέμα ήταν αυτό το συσσωρευμένο, αν θέλετε, η συσσωρευμένη αγανάκτηση, η οποία εκδηλώνεται. Το δεύτερο στοιχείο που έγινε χάρης σε αυτήν τη θριαλίδα είναι ότι ένα μεγάλο κομμάτι κόσμου ή αν θέλετε της κοινωνίας, η οποία είχε πιστεί από την στροφή της κυβέρνησης Τσίπρα μετά την επιβολή του τρίτου και χειρότερου μνημονίου, ότι πλέον δεν μπορεί να γίνει τίποτα, οπότε αποχώρησε από το πολιτικό προσκήνιο, επανέρχεται στο πολιτικό προσκήνιο. Και επανέρχεται στο πολιτικό προσκήνιο και κυρίως η νεολαία, όχι με τις λογικές που ήταν την εποχή του αντιμνημονιακού αγώνα, δηλαδή με τις λογικές του να καταψηφιστεί απλά, να ψηφίσουμε απλά κάποιες αντιμνημονιακές δυνάμεις. Σήμερα η πολιτική σκέψη της κοινωνίας πολύ πιο όρημη, πολύ πιο ριζοσπαστικοποιημένη, γιατί έχει εμπειρία 13 τουλάχιστον χρόνων. Ξέρει τι την περιμένει, ξέρει που πορευόμαστε. Και επομένως στέκεται απέναντι στο σύνολο του πολιτικού συστήματος και όχι μόνο απέναντι στον κύριο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του. Άρα για σας είναι κάτι βαθύτερο αυτό που Βεβαίως. Συμβαίνει τις τελευταίες. Εγώ τη χαρακτηρίζω την περίοδο αυτή, τηρουμένων των ιστορικών αναλογιών πάντα, με την περίοδο μετά τα Ιουλιανά του 65, που και τότε ο λαός μας είχε βγει μπροστά, αντιλαμβανόμενος την ουσία του ζητήματος, ότι η ουσία του προβλήματος είναι το πολιτιακό ζήτημα. Είναι δηλαδή η ανατροπή αυτού του κολοβού μετεφυλιακού κοινοβουλίου με τον βασιλιά, και όχι μόνο το να αλλάξω, το να πάμε σε εκλογές, ώστε, όπως έλεγαν τότε οι ηγεσίες της Ένωσης Κέντρου και της ΕΔΑ, προκειμένου να εξασφαλιστεί μια δημοκρατική διακυβέρνηση. Ήθελαν δημοκρατικό πολίτευμα, και δημοκρατία δηλαδή, και όχι απλά μια πιο δημοκρατική κυβέρνηση. Λοιπόν, σε ανάλογη κατάσταση βρισκόμαστε σήμερα, χωρίς βεβαίως να ξέρουμε το πώς θα οδηγηθεί και το πού θα οδηγηθεί αυτή η κατάσταση. Θέλω να μου πείτε, αυτό καθ' αυτό το γεγονός με την τραγική απόλυξή του επισήμως, 57 νεκροί άνθρωποι, οι περισσότεροι εκ των οποίων νέα παιδιά. Επειδή γίνεται μια μεγάλη συζήτηση, φαντάζομαι την παρακολουθείτε το τελευταίο δεκαήμερο, περί ανθρώπινου λάθους, περί αλληλουχίας ανθρωπίνων λαθών, περί συστημάτων και ελλείψεων ασφαλείας, για σας εδώ τι ακριβώς έχει συμβεί? Κοιτάξτε, καταρχάς να ξεκαθαρίσουμε ότι είναι κρίμα πάνω από 100. Το γεγονός ότι η κυβέρνηση, έχουμε πληροφορίες και από το νοσοκομείο της Λάρισας. Πώς το λέτε αυτό, κύριε Καζάκη? Θα σας πω. Έχουμε σοβαρό. Έχουμε πληροφορίες από το νοσοκομείο της Λάρισας για το πόσοι νεκροί πήγαν εκεί, αλλά και πόσοι τραυματίες, οι οποίοι κάποιοι από αυτούς κατέληξαν στο ζήτημα αυτό. Δεύτερον, την τρίτη μέρα του δυστυχήματος μιλάγανε για πάνω από 80 αγνοούμενους. Μετά εξαφανίστηκαν για κάποιο περίεργο λόγο. Λίστα επιδενόντων δεν υπάρχει, ούτε έχει δοθεί. Υπάρχουν πάρα πολλοί συγγενείς που ακόμη και τώρα, ακόμη και σε εμάς, στα γραφεία τα δικά μας, έρχονται και ζητούν να μάθουν κάποια αλήθεια. Δεν τους ανακοινώνει, ούτε καν φροντίζει η κυβέρνηση ή κάποιες δημόσιες υπηρεσίες να πάρουν το αίτημά τους ότι κατά πάσα πιθανότητα το παιδί τους ή ο άνθρωπός τους βρισκόταν στο σειρμό. Δηλαδή, θέλετε για να πείτε αυτό ότι... και λέω για πάνω 100 από 100. Θέλετε να πείτε ότι υπάρχουν οικογένειες με αγνοωμένους που δεν έχει έρθει στην επιφάνεια αυτό? Ακριβώς αυτό. Έχουμε και προσωπικές περιπτώσεις και μέσα στο κίνημα
το δικό μας. Επομένως, γι' αυτό και κρατάμε πολύ μικρό καλάθι για τους 57 που ανακοινώνονται. Δυστυχώς υπάρχει αυτή η λογική, και η οποία έχει περάσει και σε όλες τις κρατικές υπηρεσίες. Το να προσπαθούμε να περιορίσουμε το μέγεθος της καταστροφής για πολιτικούς λόγους, καθαρά, θέμα πολιτικούς λόγους. Έγινε αντίστοιχα και στο ΜΑΤΙ, όπως θυμόσαστε. Κάπου λίγο πριν τους 100 νεκρούς, σταμάτησε η καταμέτρηση. Λοιπόν, όλοι αυτές οι λογικές κατατείνουν στο εξής, τη διαχείριση του πολιτικού κόστους. Από εκεί και πέρα, τώρα πέρα από αυτό, εγώ ήμουν από εκείνους που είχα την ευκαιρία και την τιμή να με ξεναγήσουν στο κέντρο ψηφιακής διοίκησης του Μετρό στην Αθήνα. Και οι άνθρωποι εκεί που είναι συντονιστές και εργαζόμενοι είναι πρώην σιδηροδρομικοί του ΟΣΕ, οι οποίοι εκπαιδεύτηκαν και ανέλαβαν το κέντρο ψηφιακού ελέγχου. Τι σημαίνει κέντρο ψηφιακού ελέγχου? Σημαίνει ότι έχουν μπροστά τους ένα ηλεκτρονικό ψηφιακό πίνακα, όπου βλέπουν ανά πάσα στιγμή, σε ζωντανό χρόνο, real time, το πώς πηγαίνουν και πώς εξελίσσεται το σιδηροδρομικό έργο. Και υπάρχουν τόσες δικλείδες ασφαλείας που ακόμη και αν παλαβώσει ένας μηχανοδηγός, σας το λέω ακραία τώρα. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, όπως μου το είπαν κιόλας, και παρακάμψει όλα τα αυτόματα συστήματα ασφαλείας, λοιπόν, και βάλει μπρος τη μηχανή για να συγκρουστεί με κάποιο άλλο τρένο, μόνο και μόνο γιατί έχει παλάβωση, έχει αυτοκτονικό ιδεασμό. Λοιπόν, ακόμη και τότε δεν μπορεί να συμβεί. Με το που περνάει την κόκκινη, το κόκκινο φανάρι, να το πούμε έτσι, στο σειρμό, αρχίζει η πέδηση. Αυτόματα κόβεται το ηλεκτρικό ρεύμα στο συγκεκριμένο κομμάτι και δεν γίνεται. Το ερώτημα λοιπόν είναι γιατί για το σύστημα του ΟΣΕ και της Τρενοσέ δεν υπάρχει τέτοιο σύστημα. Δεν υπάρχει δηλαδή κέντρο ψηφιακού ελέγχου. Εκεί είναι το όλο πρόβλημα. Άρα λέτε ότι στην ουσία εδώ η ανυπαρξία συστημάτων κατά το έλασον ασφαλείας που θα μπορούσε να αποτρέψει το ηθελημένο ή αθέλητο λάθος είναι η πηγή του κακού. Όλα τα άλλα είναι συζήτηση. Εκεί το θέμα. Και κοίτα, ξέρετε τι γίνεται. Όπως ακριβώς στο μετρό, αλλά πολύ περισσότερο στους σιδηροδρόμους, το ίδιο ζήτημα ασφαλείας τίθεται, οι επιλογές έγιναν εν γνώση των υπευθύνων ότι διακυβεύονται ζωές, είτε των εργαζομένων είτε των επιβατών. Επομένως, εδώ μιλάμε τουλάχιστον για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Ενδεχόμενο δόλο γιατί ξέρανε πολύ καλά ότι αν δεν εφαρμόσουμε αυτά τα συστήματα ασφαλείας, εάν δεν επιβάλλουμε στον Ιταλό που αγόρασε την Τρενοσέ να αγοράσει και αντίστοιχους σειρμούς με τεχνολογία τέτοια ώστε να μπορεί να εφαρμοστεί ο ψηφιακός περίφημος μετασχηματισμός που κατά τα άλλα τα ακούμε για όλα τα υπόλοιπα ζητήματα, εάν δεν το επιβάλλουμε, ξέρουμε ότι αργά ή γρήγορα θα θρηνήσουμε εκατόμβες. Και συνέβη. Επομένως, ο Υπουργός, ο Πρωθυπουργός και οι προηγούμενοι και οι τωρινοί που υπέγραψαν συμβάσεις με τους Ιταλούς και τον ΟΣΕ, χωρίς να φροντίζουν να τεθεί το σύστημα αυτό, το ενιαίο σύστημα, αν θέλετε, ψηφιακής εποπτείας του σιδηροδρόμου, είναι ένοχοι για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Λέει εδώ ο φίλος ο Κώστας, κατά τη γνώμη του κυρίου Καζάκη, οι Ιταλοί δεν έχουν ευθύνη, οι οποίοι διαφήμιζαν την ταχύτητα και την σύγχρονη ασφάλεια των τρένων τους? Προφανώς και έχουν. Αυτό είπα προηγουμένως, ότι υπέγραφε ο Τσίπρας αλλά και η σημερινή κυβέρνηση, η τελευταία μάλιστα είναι του Ιουνίου του 2022, η τελευταία σύμβαση με τον ΟΣΕ, χωρίς παράρτημα ασφαλείας, δηλαδή χωρίς να προβλέπεται παράρτημα που να εξαναγκάζει τους Ιταλούς, αντί να αγοράζουν μεταχειρισμένες αμαξοστοιχίες με τεχνολογία του 90, δηλαδή χωρίς δυνατότητα ψηφιακού ελέγχου, αν θέλετε, λοιπόν, και μάλιστα από τα σκράπ της Γερμανίας και της Ελβετίας, να αγοράσουν σύγχρονες αμαξοστοιχίες. Αυτό όμως γίνεται γιατί η συμφωνία με το ΤΑΙΠΕΔ που πουλήθηκε η Τρενοσέ στους Ιταλούς ήταν να υπάρχει ένα σιδηρόδρομος χαμηλού κόστους στην Ελλάδα και όχι υψηλών προδιαγραφών. Αυτή ήταν η απόφαση εξ αρχής, γι' αυτό άλλωστε πουλήθηκε 45 εκατομμύρια η Τρένωση στους Ιταλούς. Και το δεύτερο, και μου κάνει και φοβερή εντύπωση, και εγώ το λέω όλες αυτές τις μέρες και το αναδεικνύω, το πουλήσαμε σε μία εταιρεία, μάλλον όχι εμείς, το ΤΑΙΠΕΔ. Και η τότε κυβέρνηση, όπως και η σημερινή άλλωστε κυβέρνηση.
Λοιπόν, σε μια εταιρεία που ναι μεν έχει μετοχικό ενδιαφέρον το Ιταλικό κράτος, αλλά που όμως αποτελεί σκάνδαλο η διαπλοκή της με το οργανωμένο έγκλημα στην Ιταλία. Ναι, γιατί υπάρχει και δικαστική εξέλιξη υπόθεση. Και εναντίον και του διευθύνοντος συμβούλου μάλιστα της Φερόβιε Ντελοστάτο Ιταλιάνε. Λοιπόν, για εμπλοκή του με την Κόζα Νόστρα, τη μαφία και πιο συγκεκριμένα την Καλαβρέσκη Ντρανκέτα, δηλαδή τη διακίνηση ναρκωτικών. Για τον ίδιο λόγο, η κυβέρνηση της Βολιβίας πριν μερικά χρόνια, με τον Μοράλες που ήταν και σύντροφος του κύριου Τσίπρα, έκλεισε τη συγκεκριμένη εταιρεία, εθνικοποίησε το σιδηρόδρομο που είχε πουληθεί στη συγκεκριμένη εταιρεία και ανάμεσα στα άλλα την κατηγορούσε ότι με αυτόν τον τρόπο διευκόλυνε την τρανκέτα, δηλαδή την Ιταλική μαφία, την Καλαφρέζικη μαφία που διακινεί ναρκωτικά, να έχει σχέσεις με τους βαρόνους της κοκαίνης και των ναρκωτικών στη Λατινική Αμερική. Εμάς δεν μας ενδιαφέρουν αυτά. Προφανώς θα έπρεπε να μας ενδιαφέρουν. Θέλω να κλείσουμε αυτό το κεφάλαιο με δύο ερωτήματα. Το ένα έρχεται από ακροατή. Λέει, κύριε Καζάκη, αυτό που είπατε για τους νεκρούς είναι πάρα πολύ σοβαρό και οφείλεται, αν έχετε στοιχεία, να τα δώσετε στη δημοσιότητα. Γιατί εγώ, αν ήμουν συγγενής ενός αγνοωμένου, θα είχα μιλήσει δημόσια γι' αυτό. Πώς αυτοί οι άνθρωποι, στους οποίους αναφέρετε, βρίσκονται στην αφάνεια και με ποιο τρόπο περιμένουν έτσι να βρουν τον άνθρωπό τους? Θα τον βρουν? Κοιτάξτε, καταρχάς θα έχουμε δώσει στη δημοσιότητα. Συνεχίζουμε στο μέτρο που μας επιτρέπεται από τους συγγενείς. Βεβαίως, γιατί δεν αφορά ούτε εμείς τα παίζουμε το παιχνίδι των πολύ συγκεκριμένων πολιτικών σχηματισμών, οι οποίοι προσπαθούν πάνω στο αίμα και σε εκατόμβες να κάνουν πολιτική. Αυτό είναι πρώτη και κύρια υπόθεση των συγγενών. Αλλά εμείς το έχουμε σηκώσει το θέμα και στις ανακοινώσεις μας επίσημα ως φορέας, αλλά και στις δικές μου τοποθετήσεις. Το θέμα είναι ότι είναι φωνή βοώντος εν τη ερήμου. Τώρα, το δεύτερο ερώτημα. Θεωρεί ο κύριος Καζάκης, είναι από το φίλο το Γρηγόρη. Θεωρεί ο κύριος Καζάκης ότι αυτή η ιστορία με τον ελληνικό σιδηρόδρομο είναι ένας ακρόμη κρίκος στη βαθιά αλυσίδα υποδούλωσης της χώρας και ιδίως σε μεγάλα συμφέροντα που σχετίζονται με αυτοκινητόδρομους και που δεν θα ήθελαν ένα ανταγωνιστικό μέσο χαμηλού κόστους όπως το τρένο, αλλά με ασφάλεια? Κοιτάξτε, το ζήτημα του το ότι έχουμε σιδηρόδρομο ο οποίος έχει μικρότερη. Αν θέλετε, μικρότερο σύνολο σιδηροδρομικού δικτύου σε χιλιόμετρα από ό,τι είχαμε στο 19ο αιώνα, φυσικά και συνδέεται με τέτοια συμφέροντα. Και τα συγκεκριμένα συμφέροντα, είτε λέγεται ΚΤΕΛ, είτε συγκεκριμένες εμπορικές εταιρείες, οι οποίες μάλιστα μία από αυτές συνδέεται και με την οικογένεια Μητσοτάκη. Στις αρχές του μνημονίων, για παράδειγμα, αγόραζε 500 ανά 500 τα μεγάλα τράνζιτ της Νταλίκες από τη Βόλβο και αλλού, καθώς απελευθερωνόταν η αγορά των οδικών μεταφορών. Προφανώς και αυτό συμβαίνει. Αλλά από την άλλη μεριά, η ανάπτυξη του ιδιωτικού δικτύου δεν γίνεται με ιδιωτικοποίηση. Είναι τυχαίο το γεγονός ότι σήμερα η Βρετανία συζητάει και τέλος πάντων επιχειρεί, έστω και με σαλαμοποίηση, την επαναφορά στο κράτος των σιδηροδρόμων που ιδιωτικοποιήθηκαν επί Θάτσερ και αργότερα, σπάζοντας την British Rail, δηλαδή τον αντίστοιχο ΟΣΕ, αν θέλετε, της Βρετανίας, σε 100 μεμονωμένες εταιρείες. Λοιπόν, αυτό είναι το βασικό ζήτημα. Για να αναπτύξουμε σιδηρόδρομο, ο οποίος πρέπει να αποτελέσει το λίκνο της ανάπτυξης βιομηχανίας μεταφορών και όχι μόνο στην Ελλάδα, ώστε να μπορεί να έχουμε σιδηρόδρομο στην Κρήτη, για παράδειγμα. Είναι αδιανόητο να μην έχεις. Να έχουμε σιδηρόδρομο και στα νησιά, αλλά και σε ολόκληρη την Ηπειρωτική, μέχρι το τελευταίο χωριό. Για να το έχουμε αυτό το πράγμα, χρειαζόμαστε ενιαίο δημόσιο φορέα. Δεν μπορεί να γίνει με ιδιωτικοποιημένους σιδηροδρόμους. Έτσι ώστε να έχουμε σιδηροδρόμους οι οποίοι πραγματικά είναι λαϊκό μέσο μεταφοράς. Άλλωστε, το παράδειγμα και το μοντέλο αυτό υπάρχει σε όλη την Ευρώπη, ότι είναι το κυρίως μέσο μετακίνησης. Και να μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και το ζήτημα της ασφάλειας, της εθνικής άμυνας. Λοιπόν, το γεγονός, για παράδειγμα, δείτε για παράδειγμα τον πόλεμο που διεξάγεται στην Ουκρανία, στη Ρωσία. Το φέρνω σαν παράδειγμα καθαρά από την άποψη των υποδομών. Το πυκνότατο δίκτυο σιδηροδρόμων που υπήρχε από εποχή Σοβιετικής Ένωσης, τόσο στην Ουκρανία όσο και στη Ρωσία, βοηθάει την πολεμική προσπάθεια και από τις δύο πλευρές. Ανεξάρτητος ποιος έχει δίκιο ή όχι. Δεν το πιάνω αυτό. Αλλά φανταστείτε να μην υπήρχε σιδηροδρόμος.
το πυκνό δίκτυο που υπήρχε από την εποχή της Σοβιετικής Ένωσης σε αυτές τις χώρες, όπως άλλωστε και σε πολλές άλλες χώρες. Τώρα, θέλω να περάσουμε από αυτό σε κάτι που είδα ότι την τελευταία εβδομάδα το έχετε αγγίξει έντονα και σε αντίθεση με άλλους στο πεδίο των οικονομικών που ήταν καθησυχαστικοί, και εννοώ την κατάρρευση της τράπεζας στη Silicon Valley, και είπαν ότι είναι μια μεσαία τράπεζα και θα συμπαρασύρει μια, δύο, τρεις και ενέσεις. Εσείς βγήκατε και είπατε ότι έχω την αίσθηση ότι εδώ βρισκόμαστε μπροστά σε νέο Αρμαγεδόνα, ίσως και χειρότερο από αυτόν που γνωρίσαμε πρώτου 20, το 8 και το 9 με τη Lehman Brothers. Και θέλω, παρακαλώ πολύ αυτό, με την άποψή σας, γιατί με ρωτάνε εδώ και πάρα πολύ αν εκτιμά ότι η τραπεζική κρίση του 23 είναι ένα καινούριο φαινόμενο ή αποτελεί συνέχεια της κρίσης του 8. Θέλω όμως να το βάλετε κοντράσταν, αν το λέω σωστά, σε αντίθεση, όχι αντίθεση, μάλλον εκ παραλλήλου, με αυτό που συμβαίνει στην καρδιά της Ευρώπης. Η Γαλλία χθες κάηκε από τη μία άκρη ως την άλλη, γιατί ο Γάλλος πρόεδρος αποφάσισε την αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης να μην την περάσει από το γαλλικό κοινοβούλιο, αλλά να κάνει. Μάλιστα. Λοιπόν, κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή η κρίση, ή αν θέλετε αυτό που ξέσπασε και κορυφώθηκε με το κράχ του 2008, του Οκτωβρίου του 2008, δεν τελείωσε ποτέ για την παγκόσμια οικονομία. Συνεχίζεται και κλιμακώνεται, ή μάλλον περνάει περιοδικότητες όξυνσης και μη. Για παράδειγμα, το 2016 ήμασταν σε φάση κράχ. Πώς φαίνεται αυτό το πράγμα? Υπάρχει μια καμπύλη που μπορεί να την παρακολουθήσει κανείς, που έχει να κάνει με την αξία, το σύνολο της αξίας της υποδιαπραγμάτευσης συμμετοχών στα χρηματιστήρια παγκόσμια ως ποσοστό του ΑΕΠ. Και βλέπει κανείς ότι μετά το 2001 που είχαμε το πρώτο μεγάλο κράχ και μετά μας οδήγησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες στον περίφημο πόλεμο ΕΣΑΗ, τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο κατά της τρομοκρατίας, όπως ονόμασε ο Μπους τότε, έχουμε μια τέτοια περιοδικότητα. Η περιοδικότητα αυτή έφτασε στο ναδύρ το 19-20, πηγαίναμε ολοταχώς σε νέο κράχ προς το τέλος του 19, και τότε μας συνέβη η πανδημία. Η πανδημία ήταν θαυμάσια ευκαιρία στο να υπάρξει ένα ελεγχόμενο όντως κράχ, γιατί το κράχ τι είναι? Στην πραγματικότητα είναι μια στιγμιαία ή συγκυριακή εκτόνωση συσσωρευμένων ανισορροπιών και ανισοτήτων. Λοιπόν, τι έγινε μετά? Και χάρη στον ελεγχόμενο αυτό, λόγω των περιοριστικών μέτρων που πάρθηκαν, αυτού του ολοκληρωτικού τύπου αντίληψης μέτρων που πάρθηκαν για την πανδημία, βοήθησαν τις χρηματαγορές να αυξήσουν τρομακτικά την κεφαλαιοποίησή τους. Μόνο το 2021, σε αυτά τα δύο χρόνια, αυξήθηκαν κατά 63 εκατομμύρια κεφαλαιαγορές. Μόλις όμως άρχισε να υποχωρεί το πανδημικό αφήγημα ως πολιτική στις περισσότερες χώρες, τι άρχισε να συμβαίνει? Βγήκαν στην επιφάνεια αυτές οι μεγάλες ανισότητες, οι εσωτερικές, οι οργανικές. Και έτσι, μέσα στο 2022, είχαμε περίπου 13 με 18 τρισεκατομμύρια δολάρια που χάθηκαν από τις χρηματαγορές. Αυτό άρχισε να πλήττει βαθύτατα το τραπεζικό σύστημα, πρώτα και κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν το 50% της παγκόσμιας χρηματαγοράς περίπου. Και έτσι βρισκόμαστε μπροστά στο φάσμα ενός νέου κράχ, το οποίο είναι αυτονόητο. Σήμερα, για παράδειγμα, παρά την αύξηση, αν θέλετε, την αύξηση των τιμών των μετοχών στις αγορές, στην πραγματικότητα τι συμβαίνει? Αποκαλύφθηκε ότι αυτοί που προκάλεσαν αυτή τη μεγάλη τραπεζική κρίση ήταν τα ίδια τραπεζικά στελέχη τα οποία εδώ και δύο εβδομάδες εκποιούσαν συστηματικά τραπεζικές μετοχές. Πάνω από 12 δισεκατομμύρια τραπεζικές μετοχές έτσι εκποιήθηκαν. Και ταυτόχρονα το γεγονός ότι φαίνεται να σταθεροποιείται η χρηματιστική αγορά, φαίνεται να σταθεροποιείται, είναι γιατί μεταφέρθηκαν από την Ευρώπη στις Ηνωμένες Πολιτείες 120 δισεκατομμύρια στην αγορά χρήματος των Ηνωμένων Πολιτείων. Όμως αυτό αποσταθεροποίησε το ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα, το οποίο είναι σε πολύ χειρότερη κατάσταση από το αμερικάνικο. Άρα λέτε ότι αν υπάρξει μία αλυσιδωτή αντίδραση, τη βλέπετε να υπάρχει στην Ευρώπη, αν συμβεί? Κοιτάξτε, η Ευρώπη αυτή είναι πολύ χειρότερα.
Τι λέγανε όλοι, ας πούμε το Κογκρέσο με την Ειδική Επιτροπή, θυμηθείτε το Νοέμβριο του 2008 είχε πάει η βασίλισσα, η κλειπούσα βασίλισσα της Αγγλίας Ελισάβετ στο London School of Economics, όπου εκεί της εξηγούσαν γιατί συνέβη το κράχ του 2008 και τότε είχε απαντήσει, είχε ρωτήσει η βασίλισσα λέγοντας, ωραία ρε παιδιά, αφού ήταν τόσο εμφανή τα μεγέθη, γιατί κανένας δεν το είχε προβλέψει. Χρειάστηκαν πολλοί μήνες να τις απαντήσει η Βασιλική Ακαδημία των Οικονομολόγων και της έστειλε μια επιστολή, η οποία πάει στο διαδίκτυο, αξίζει τον κόπο να τη δει κανείς, όπου έλεγε το εξής. Λέει ναι, υπήρχαν, αλλά είμαστε σίγουροι δεν πρόκειται να συμβεί. Δηλαδή δεν ξέραν τίποτα οι άνθρωποι. Το ίδιο πράγμα λένε και σήμερα. Το ίδιο πράγμα. Λοιπόν, επομένως, τι συμβαίνει. Τότε είχαμε διόγκωση των χρηματοπιστωτικών διαθεσίμων ή ανενεργητικών. Τότε ήταν 356% του παγκόσμιου ΑΕΠ και σήμερα είναι 504% του ΑΕΠ. 504. 504. Πέντε φορές πάνω. Μόνο τα χρηματοπιστωτικά ενεργητικά. Λοιπόν, είναι δυνατό να μην είναι πιο επιρρεπής? Και εδώ έχουμε τα εξής ζητήματα που είναι τα καινούργια. Πρώτον, έχουμε πληθωρισμό. Επομένως, εξαναγκάζονται οι κεντρικές κυβερνήσεις, όπως για παράδειγμα έκανε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μόλις χθες, ναι, ή προχθές, που ανέβασε κατά 0,5% τα επιτόκια. Τι σημαίνει αυτό? Ότι δεν μπορούν τα χρηματοπιστωτικά ενεργητικά να στηρίζονται στο τσάμπα χρήμα που πέραν όλα αυτά τα προηγούμενα χρόνια από τις κεντρικές τράπεζες. Το 2008 ήταν μόλις 12 τρισεκατομμύρια οι χρηματοδοτήσεις από τις κεντρικές τράπεζες. Τώρα, το 2021 που έχουμε τα τελευταία στοιχεία, ξεπερνούν τα 45-3. Τσάμπα χρήμα. Εκεί στηρίζονταν η χρηματοπιστωτική επέκταση. Επομένως τώρα, με τον πληθωρισμό, επειδή δεν ξέρει η κεντρική τράπεζα τι να κάνει, αυξάνει το επιτόκιο, μήπως τι θα σεφθεί ο πληθωρισμός. Απέναντι στην αύξηση του επιτοκίου είχαμε τις τρομακτικές ρευστοποιήσεις στις τράπεζες. Δηλαδή, κάποιοι ρευστοποίησαν μαζικά τίτλους προκειμένου να έχουν κερδοφορία, να μην χάσουν δηλαδή από την αύξηση του πληθωρισμού. Και το τρίτο πολύ σημαντικό, έχουμε πόλεμο. Ο πόλεμος και με τις κυρώσεις που επέβαλαν οι Αμερικανοί και οι Ευρωπαίοι, τι έκαναν? Εξανάγκασαν πολλές χώρες, πρώτα τη Ρωσία αλλά και την Κίνα, εξανάγκασαν να θωρακιστούν απέναντι στις παγκόσμιες αγορές. Πώς? Βγαίνοντας από τις παγκόσμιες αγορές, απεξαρτώμενοι από τις παγκόσμιες κεφαλαγορές που ελέγχει η Δύση. Και αυτό τι σημαίνει στην πράξη? Σημαίνει ότι η χρηματοπιστωτική επέκταση έχει μικρότερο οικονομικό χώρο για να επεκταθεί. Πιο στενό οικονομικό χώρο. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε. Βεβαίως. Άρα σημαίνει ότι επιχειρείται να φτιαχτεί ένα άλλο σύστημα από την άλλη πλευρά. Βεβαίως. Μάλιστα. Γι' αυτό κιόλας, τι γίνεται, είδατε την τοποθέτηση του. Μόλις θες. Την τοποθέτηση του ίδιου του Πούτιν. Τι λέει για αυτό το πράγμα. Δεν έχει απαραίτητα δίκιο σε αυτό που λέει. Αλλά τι λέει στην πράξη? Ότι εμείς θα κινητοποιήσουμε την εσωτερική μας ισόρρευση και δεν έχουμε ανάγκη από το να δανειστούμε ή να προσελκύσουμε ξένα κεφάλαια. Το κλειδί είναι αυτό. Αυτός που θα επιβιώσει από αυτό το κράχ είναι αυτοί οι οικονομίες που δεν θα χρειαστούν ξένα δάνεια ή να προσελκύσουν ξένα κεφάλαια. Σε μεγάλους όγκους, δεν μιλάμε τώρα για... Λοιπόν, γι' αυτό και λέω, αυτό που δεν λύθηκε το 2008, το οποίο το εξήγησαν με εξαιρετικό τρόπο ο Mervyn King, ο τότε διοικητής της Τράπεζης Αγγλίας, με ένα εξαιρετικό βιβλίο που είχε γράψει τότε για την αλχημία του κεφαλαίου, ή ο Λόρδος Τέρνερ που ήταν της Τραπεζικής Αρχής Βρετανίας, που έλεγε έλεος να πάμε σε στροφή της οικονομίας στην πραγματική οικονομία, να λυτρωθούμε από την πλασματική οικονομία της χρηματοπιστωτικής επέκτασης. Αυτά δεν έγιναν πουθενά στη Δύση. Άρα, και τώρα ότι... μας χτυπάει την πόρτα ξανά ένα νέο κράχ. Το χειρότερο όμως, ξέρετε ποιο είναι? Είναι τα μέτρα που παίρνονται για να αποτρέπουν. Πέστε μου εσείς τώρα, έτρεξε η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών με τον Biden να εγγυηθεί όλες τις καταθέσεις
της Silicon Valley Bank, η οποία ήταν η μεγαλύτερη τράπεζα τουλάχιστον από το 2008 που κατεβάζει ρολά. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό στην πράξη? Ένας μεγάλος όγκος μη εγγυημένων επενδυτικών προϊόντων θα ζητήσει εγγύηση και κάλυψη από την κυβέρνηση. Σημαίνει ότι θα ενταθεί η αστάθεια των αγορών και θα αρχίσει να φεύγει μεγαλύτερος όγκος κεφαλαίου. Αυτό που έκανε ο Biden μπορεί να επιφέρει για μερικές ημέρες μια ηρεμία ή τέλος πάντων όσο υπάρχουν χρήματα να δίνονται, αλλά στην πραγματικότητα είναι κάτι πολύ χειρότερο από την ποσοτική χαλάρωση που ξεκίνησαν οι κεντρικές τράπεζες μετά το 2008. Θα ξαναεπιστρέψουμε τις επόμενες μέρες σε αυτό το θέμα, κύριε Καζάκη, πιο αναλυτικά και με άλλους και με εσάς. Μου στέλνουν ένα πίνακα εδώ που μου λένε ότι και μου δείχνουν ότι με βάση αυτό που λέγατε ότι το Πεκίνο μειώνει την έκθεσή του στα αμερικανικά ομόλογα. Αυτό δείχνει ο πίνακας. Θέλω να κλείσουμε αυτό το κεφάλαιο ρωτώντας σας το εξής. Την ίδια στιγμή υπάρχει σε όλη την Ευρώπη και ιδίως στον κεντρικό της πυρήνα ένας λαϊκός αναβρασμός. Διότι το 62 στα 64 εδώ μετά τα μνημόνια μπορεί να φαντάζει όπως φαντάζει, όμως στη Γαλλία υπήρξε κόκκινη γραμμή. Δεν είναι τυχαίο ότι το 75% των Γάλλων είναι αντίθετη και δεν είναι τυχαίο ότι δεν τολμά να το φέρει καν στο κοινοβούλιο του, αλλά το περνά με μια ρύθμιση του δεν έχει δηλωμένη στο κοινοβούλιο. Δεν μπορεί να το περάσει. Εγώ θέλω να μου πείτε τι κατά τη γνώμη σας συμβαίνει αυτή τη στιγμή σε επίπεδο συστημάτων. Είναι η φτωχοποίηση στην Ευρώπη η οποία ξεπέρασε κάθε προηγούμενο η προσδοκία ακόμη και των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων, ιδιαίτερα μετά το χειρισμό της πανδημίας. Διάβαζα μόλις χθες στους Financial Times ένα μεγάλο αφιέρωμα για τη φτώχεια στη Σουηδία. Ένα τρομακτικό πρόβλημα όπου εκεί οι τράπεζες τροφίμων ανθούν όσο την εποχή του Μεσοπολέμου. Λοιπόν, και μάλιστα με ουρές τεράστιες από φτωχό πληθυσμό, φτωχοποιημένο πληθυσμό στη Σουηδία. Δεν μιλάμε τώρα για μια χώρα, με καταλαβαίνετε, σωστά, όπου η φτώχεια είναι γνωστή. Εν αντιθέσει με την Νορβηγία που από την από το ενεργειακό πιάστρο που έχει μετά το σπάσιμο με τη Ρωσία της Ευρώπης, έχει πολλά κέρδη. Τα έχει οικονομήσει. Μάλιστα. Υπάρχει μια διαφορά όμως. Υπάρχει μια πολύ θεμελιώδη διαφορά. Ξέρετε πόσο είναι το κράτος, το ποσοστό της κρατικής επιχειρηματικής δραστηριότητας στο ΑΕΠ της Νορβηγίας? 75%. Σωστό. Επομένως, όταν το κράτος εισπράττει, και τι κάνει το κράτος, βεβαίως κερδίζουν κάποιοι διαπλεκόμενα συμφέροντα, βεβαίως, καπιταλιστικό κράτος είναι αλίμονο, έτσι, αλλά πηγαίνει σε μείωση των φόρων, σε αύξηση του πλεονάσματος του προϋπολογισμού μέσα από την κρατική επιχειρηματική δραστηριότητα. Επομένως, εάν ένα κράτος έχει ισχυρή κρατική παρέμβαση ως με τη μορφή της κρατικής επιχειρηματικής δραστηριότητας, δεν έχει να φοβάται και πολλά. Στο κάτω αφήσει η Νορβηγία, έτσι αλλιώς δεν δανειζότανε. Το νόμισμά της δεν είναι αντικείμενο κερδοσκοπίας στις διεθνείς φόρεξ. Τι να φοβάται? Άρα λέτε ότι εδώ στην ουσία η αντίδραση είναι αποτέλεσμα της φτωχοποίησης στην Ευρώπη και μάλιστα στον πυρήνα της. Σε πολύ μεγάλο βαθμό, ναι. Σε πολύ μεγάλο βαθμό. Και βλέποντας ότι συνολικά το κοινωνικό κράτος καταραίει ακόμη και τα τελευταία του υπολείμματα και ταυτόχρονα βλέπουν και την εμπλοκή, αν θέλετε, της Ευρώπης σε έναν πόλεμο που όχι μόνο που δεν τους αφορά τους λαούς της Ευρώπης, αλλά δεν βλέπουν και το τέρμα του. Δηλαδή μέχρι πού θα πάει αυτή η ιστορία. Και αυτό πυροδοτεί όλο αυτόν τον αναβρασμό. Από την άλλη όμως, τα διάφορα συστήματα φαίνεται ότι πια δεν ενδιαφέρονται ούτε για το φύλλο σικής ενός, να το πω έτσι, κοινοβουλευτικού παιχνιδιού. Ο Μακρόν, ας πούμε, λέει εντάξει, δεν έχω την πλειοψηφία, το περάσω με την πρόνοια που μου δίνει το Σύνταγμα. Δεν βαριέσαι. Αυτό σας λέει κάτι σε σχέση Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι πλέον το πολιτικό σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όχι μόνο, δεν μπορεί να ελιχθεί. Δεν είναι σε φάση εκείνη όπου μπορούσε να κάνει υποχωρήσεις απέναντι στη λαϊκή οργή. Αν θέλετε και για λόγους καθαρά πολιτικής διαχείρισης, του πολιτικού κόστους. Γιατί αυτό συμβαίνει? Υπάρχει ένας θεμελιώδης λόγος που συμβαίνουν όλα αυτά. Γιατί δεν είμαστε στην εποχή εκείνη όπου το κράτος
υπηρετούσε και το δημόσιο συμφέρον εκτός από τα ιδιωτικά ταξικά συμφέροντα που εκπροσωπούσε. Δεν είναι το κράτος που έχει το δημόσιο συμφέρον στα χέρια του. Σήμερα είναι οι τράπεζες. Οι τράπεζες έχουν εξαγοράσει και τα κράτη και τους πολιτικούς τους. Και πίσω από εκεί κρύβονται αυτά τα συμφέροντα που λέμε τα χρηματιστικά. Δεν επιτρέπουν στον κύριο Μακρόν, είναι γνωστό τέκνο της χρηματιστικής αγιερτίας στη Γαλλία, ξέρουμε όπου προέρχεται, λοιπόν, όπως και στα παραδοσιακά κόμματα, κοινωνικά κόμματα, να κάνουν πίσω. Λοιπόν, να έρθουμε τώρα στη δική μας πολιτική πραγματικότητα, διότι πριν το δυστύχημα στα Τέμπη ίσως να είχαμε και ανακοίνωση εκλογών, αυτό φαίνεται ότι πάει πιο πίσω. Ωστόσο, είμαστε σε ρότα εκλογών, ούτως ή άλλως με τον ένα ή τον άλλον τρόπο. Πολιτικά μας είπατε εισαγωγικά την άποψή σας και εδώ έρχεστε με ένα σχήμα συμμαχία ανατροπής, το οποίο μετέχει και το ΕΠΑΜ και άλλες κινήσεις. Ποιοι είναι οι βασικοί άξονες της συμμαχίας ανατροπής και πώς τοποθετήσετε πάνω στα ζητήματα της στοχοποίησης, για παράδειγμα, των εθνικών ζητημάτων? Εμείς λέμε κάτι πολύ απλό, το οποίο λέγαμε με τη μεγάλη, αν θέλετε, στην πρώτη φάση της χρεοκοπίας της χώρας. Λοιπόν, λέμε ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό το καθεστώς, το μνημονιακό καθεστώς στην Ελλάδα. Δεν μπορεί να συνεχίζεται η χώρα να δανείζεται και μάλιστα να φτάνει ο δανεισμός της στο 1,33 ευρώ κάθε χρόνο, προκειμένου να αναχρηματοδοτεί ένα χρέος το οποίο δεν εξυπηρετείται. Δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί. Λοιπόν, δεύτερον, δεν μπορεί να ανακάμψει η χώρα εάν δεν πάμε σε οριζόντια διαγραφή ιδιωτικών και δημόσιων χρεών και ταυτόχρονα δεν αποκατασταθεί η εισοδηματική ζημιά στις οικογένειες, στα νοικοκυριά. Αυτό που ξέρει ο καθένας από την εμπειρία και που βέβαιως η επιστήμη το γνωρίζει εδώ και δύο αιώνες, είναι ότι η ύφεση έρχεται από το έλλειμμα όχι στον προϋπολογισμό, στον κρατικό προϋπολογισμό, αλλά στον προϋπολογισμό του νοικοκυριού. Λοιπόν, επομένως, η διέξοδος από την ύφεση και από την καταστροφή και από την κρίση είναι πρώτα και κύρια το να δώσεις πραγματικό εισόδημα στις οικογένειες. Στα νοικοκυριά δηλαδή. Να καλύψουν το προσωπικό το έλλειμμα τους και να δημιουργηθεί ένα οριακό πλεόνασμα που θα δώσει την όθηση μπροστά στην ελληνική οικονομία. Όμως αυτό δεν μπορεί να γίνει εάν δεν απελευθερωθεί η χώρα από το κρατικό και το ιδιωτικό χρέος. Είναι σαν αυτό παράδειγμα που έκανε ο κύριος Τραμπ και ο κύριος Μπάιντεν με τις τρεις δόσεις, καταβολές δηλαδή, του εισοδήματος στις αμερικανικές οικογένειες. Θυμόσαστε το 2020 και το 2021. Έδωσε τρία τσεκ, έδωσε η αμερικανική κυβέρνηση με δύο προέδρους. Τρία τσεκ, μόνο που, τα οποία ως εισόδημα έφταναν στο σημείο σε μια τριμελή, τετραμελή οικογένεια να είναι 4 και 5 χιλιάρικα. Λοιπόν, γιατί τα δώσανε? Για να μην οδηγηθεί σε ύφεση η αμερικανική οικονομία. Όμως δεν λειτουργήσαν αυτά. Γιατί δεν λειτουργήσαν? Διότι το ιδιωτικό χρέος των οικοκυριών, αλλά και το δημόσιο χρέος των Αμερικανών, είναι τεράστιο. Εάν λοιπόν δεν περικοπούν, δεν διαγραφούν χρέη οριζόντια, τότε δεν υπάρχει δυνατότητα ανάκαμψης. Και το πιο σημαντικό απ' όλα, τελικά τι χώρα θέλουμε? Χώρα θέλουμε όπου κυριαρχεί η αυθαιρεσία και η ανομία ή η αποκατάσταση, η λειτουργία του συνταγματικού πολιτεύματος, δηλαδή του δημοκρατικού πολιτεύματος κατά το Σύνταγμα του 1975. Γιατί πλέον έχει καταρακωθεί τελείως το πολίτευμα. Αυτό λέμε. Το πολύ απλό. Θα λέει εδώ ο φίλος ο Νικόλας, και η άποψή σας είναι, επειδή σας ακούω λέει πάρα πολλές φορές κύριε Καζάκη, περί αύξησης των μισθών σε επίπεδα ευρωπαϊκών χωρών. Ναι, αλλά χωρίς κανένα αντίκρισμα στην πρωτογενή παραγωγή της χώρας, χωρίς βιομηχανία, χωρίς να παράγουμε κάτι που έχει αξία στη διεθνή αγορά. Γενικά λέει, ποιο είναι το σχέδιο του ΕΠΑΜ και της Συμμαχίας για την Ανατροπή, εν συντομία, σε τίτλους? Κοιτάξτε, η λογική που λέει πρώτα αυξάνω την παραγωγή και μετά τα εισοδήματα είναι λογική που οδηγεί σε θυσίες χωρίς τέλος. Λοιπόν, ακόμα και σε καλές συνθήκες. Η πραγματική λογική που θέλει ανάκαμψη της χώρας για να μπορέσει να ανακάμψει ο αγρότης, ο κτηνοτρόφος, ο γεωργός ο κτηνοτρόφος, ο βιοτέχνης, ο βιομήχανος όμως πραγματικός, όχι ο μεταπράτης ή ο κομπραδόρος. Λοιπόν,
Πώς είναι. Να υπάρξει εσωτερική ζήτηση. Για να υπάρξει εσωτερική ζήτηση χρειάζεται εισόδημα. Τι να κάνουμε. Διαφορετικά είμαστε εξαρτώμενοι από ξένα δάνεια και ξένα κεφάλαια. Ποιος πραγματικά παραγωγός στην Ελλάδα σήμερα μπορεί να συζητάει με αυτούς τους όρους. Μόνο οι διαπηλεκόμενοι. Δεν υπάρχει άλλος. Επομένως, για να μπορέσει ο αγρότης και μάλιστα με την πρωτογενή παραγωγή να ανακάμψει και να ανακάμψει πάρα πολύ γρήγορα, πώς γίνεται, θα πρέπει πάση θυσία να υπάρξει εισόδημα. Εισόδημα το οποίο θα μας επιτρέψει, για παράδειγμα, να υπάρξει μια ανταγωνιστική προστασία του αγρότη, του βιοτέχνη, του βιομήχανου. Της παραγωγής δηλαδή, για να καταλάβουμε, όχι των προσώπων, αλλά της πρωτογενούς και της δευτερογενούς παραγωγής. Πώς αλλιώς μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη, παραγωγική ανάπτυξη. Πώς είναι δυνατόν, και εμένα προσωπικά δεν με ενδιαφέρει τόσο το τι θα πουλάμε στο εξωτερικό. Ας καλύψουμε πρώτα τις εσωτερικές ανάγκες, τις τεράστιες εσωτερικές ανάγκες και τα ελλείμματα και μετά συζητάμε τι δυνατότητες υπάρχουν για το εξωτερικό εφόσον έχουμε αναπτύξει την παραγωγικότητα της εργασίας. Γιατί εκεί είναι το κλειδί, η παραγωγικότητα της εργασίας. Αλλά για να υπάρξει παραγωγικότητα της εργασίας πρέπει να υπάρξει παραγωγή, είπα να θυμάμαι. Άλλος φίλος εδώ, Αργύρης, ποια είναι η άποψή του για την πορεία που έχουν πάρει τα εθνικά θέματα, ιδίως με την Τουρκία? Κοιτάξτε, έτσι αλλιώς είμαστε σε μια φάση όπου θα παραδώσουμε όλα αυτά που είναι να παραδώσουμε κατ' επιταγή των Αμερικανών προς τους Τούρκους. Είμαστε σε μια φάση όπου η Τουρκία παίζει στρατηγική σημασία, έχει στρατηγική σημασία για τη συνέχιση του πολέμου εναντίον της Ρωσίας και όχι μόνο για τους Αμερικανούς. Και επομένως αυτοί που θα πληρώσουν το Μάρμαρο είναι οι καρπαζόης πράκτορες περιοχής. Ποιος είναι ο καρπαζόης πράκτορας περιοχής? Η Ελλάδα, χάρη στους κυβερνώντες της. Και τους προηγούμενους και τους τωρινούς. Λοιπόν, τι έχει γίνει αυτή τη στιγμή? Έχουμε παραδώσει το Αιγαίο, έχουμε παραδώσει τη Θράκη και κυρίως έχουμε παραδώσει την Κύπρο. Το πρόβλημα είναι ότι δεν τολμάει κανένας να θέσει το ζήτημα της άσκησης των 12 μιλίων, της μονομερούς οριοθέτησης του θαλάσσιου χώρου, που αποτελούν τα όρια του ενιαίου και αδιέρωτου της εθνικής μας επικράτειας. Κανείς η χώρα μας δεν κινείται με όρους όσον αφορά τα δικαιώματά της, με όρους διεθνούς δικαίου. Κινείται με όρους συμμαχίας ΝΑΤΟ ή Αμερικανών ή Ευρωπαίων όσον αφορά την Τουρκία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Γι' αυτό και δεν είμαστε κυρίαρχη χώρα. Ο φίλος ο Νίκος, καλημέρα, λέει, κύριε Καζάκη, πιστεύετε ότι η κάλπη της απλής αναλογικής δίνει μια δυνατότητα σε κοινείς όπως το ΕΠΑΜ και η Συμμαχία για την Ανατροπή? Και το ρωτώ αυτό γιατί παρά το ότι φαίνεται ότι είναι ένα πλαίσιο στο οποίο μπορούν να κινηθούν οι κινήσεις, από την άλλη είναι και τα οικονομικά. Και λέει εδώ ο φίλος ο Κούλης, προσθέτει, με αυτή την οικονομική μάστιγα πώς θα μπορέσει κάποιος να δηλώσει υποψήφιος σε σχήματα όπως το δικό σας, κύριε Καζάκη? Ακόμη και το παράβολο των 200 ευρώ είναι δυσβάσταχτο πλέον. Μήπως τελικά το εκλέγεστε είναι σπόρ για έχοντες και κατέχοντες? Ναι, εκεί έχουμε καταδείξει. Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι μια σκληρή πραγματικότητα για όλα τα σχήματα, αν θέλετε, τα οποία δεν έχουν ούτε τραπεζικά δάνεια, όπως τα κόμματα του Κοινοβουλίου, ούτε κρατική ενίσχυση, ούτε βεβαίως χορηγούς με εκατομμύρια και τη δυνατότητα, για παράδειγμα, να θεωρούν ότι δεν πληρώνουν τα δανεικά και αγύριστα. Λοιπόν, αυτό ισχύει, αλλά από την άλλη μεριά, με συγχωρείτε δηλαδή, εγώ θεωρώ ότι αυτές οι εκλογές ίσως είναι οι τελευταίες στη χώρα μας. Όχι για μας. Όχι για το ΕΠΑΜ ή τη Συμμαχία Ανατροπής ή, αν θέλετε, τις δυνάμεις εκείνες που αυτό προσδιορίζονται ως αντισυστημικές. Είναι οι τελευταίες ελεύθερες εκλογές μεταπολίτευσης. Από εκεί και πέρα, εάν επιτρέψουμε να αναπαραχθεί το ίδιο πολιτικό σύστημα που έχουμε σήμερα, ανεξαρτήτως του ποιος θα είναι στην κυβέρνηση, οι απαγορεύσεις ενάντια σε πολιτική δράση αυτή τη στιγμή, κατά παράβαση βεβαίως του Συντάγματος, θα είναι ρητότατες. Γι' αυτό άλλωστε οι τρεις μεγάλοι δεν είχαν κανένα πρόβλημα να συμφωνήσουν στην ουσία της τροπολογίας Βορύδη που έγινε με άλοθη τον Κασιδιάρη. Δηλαδή που για πρώτη φορά μετά τη Χούντα, μετά το Σύνταγμα του 68 της Χούντας, η διοίκηση θα αποφασίζει ποιος θα πολιτεύεται και με ποιον τρόπο θα πολιτεύεται και πώς θα ανακηρύσσεται από τον Άριο Πάγο. Κατά παράβαση, βαρβάτη παράβαση, του άρθρου 29 του Συντάγματος. Επομένως, αν
επικρατήσει και αναπαραχθεί το ίδιο πολιτικό σύστημα. Θα σου λέει, α, τι είσαστε εσείς, συμμαχία ανατροπής, δηλαδή στρέφεστε ενάντια στο δημοκρατικό πολίτευμα. Άρα δεν ανακηρύσσεστε από τον Άριο Πάγο. Ανοίγεται. Υπάρχει έστω και ένα κόμμα αυτή τη στιγμή από τους δελφίνους εξουσίας που έχει να επιδείξει δημοκρατική ευαισθησία. Τέτοια ώστε να είμαστε σίγουροι, ή τέλος πάντων στον βαθμό που μπορεί να είσαι σίγουροι στη σημερινή Ελλάδα, ότι δεν θα έχουμε τα πολύ χειρότερα μετά την ανάδειξή του στην κυβέρνηση. Άρα γι' αυτό θεωρείται οριακή υπόθεση τις εκλογές, ιδίως με την απλή αναλογική. Ρωτάει πολλοί κόσμος, και ποια είναι τα βασικά προτάγματα της κίνησης σήμερα? Το πρώτο και κύριο ζήτημα, αυτό που μας ενώνει όλους, γιατί ανάμεσά μας υπάρχουν και διαφορές. Λοιπόν, είναι το εξής, είναι η αποκατάσταση συνταγματικής ενωμής τάξης. Δηλαδή θα πρέπει να λειτουργεί το Σύνταγμα. Επομένως τι σημαίνει αυτό? Ότι πρέπει να καθίσουν στο σκάμνη όλοι αυτοί που οδήγησαν σε συνταγματική εκτροπή τη χώρα. Αυτό μας ενώνει όλους. Δεύτερον, μας ενώνει όλους αυτό που είπα προηγουμένως, ότι πρέπει να αποκαταστήσουμε την κατάσταση των οικοκυριών στη χώρα και την οικονομία στη χώρα με τα στοιχειώδη αυτά που λέγαμε. Τώρα βεβαίως μπορεί να υπάρχουν διαφορές μεταξύ μας στον τρόπο. Εμείς γνωρίζετε πολύ καλά ότι είμαστε υπέρ του εθνικού νομίσματος, αποκατάσταση του εθνικού νομίσματος. Αλλά όλα αυτά είναι συζητήσεις μετά, της δεύτερης μέρας, με καταλαβαίνετε θέλω να πω. Mm. Να έχουμε τη δυνατότητα να αποκαταστήσουμε τη συνταγματική ένωμη τάξη. Να έχουμε πραγματικά δικαστήρια που φροντίζουν για το καλό του Έλληνα πολίτη και όχι για τα καλά των τραπεζών, των τραπεζιτών, των funds και των ξένων δανειστών. Και ταυτόχρονα να μπορούν να τιμωρούνται οι Έλληνες πολιτικοί και για τις ποινικές ευθύνες που έχουν και είναι πάμπολες. Δηλαδή, σε ποιο ευνομούμενο κράτος, πέστε μου, ο κύριος Καραμάλης που ήταν υπουργός, ο τελευταίος υπουργός που συνέβη το δυστύχημα, δεν θα έχει καθίσει στο σκαμνί για ποινικά κολάσιμα αμαρτήματα ή εγκλήματα. Όπως αυτό που σας είπα για ανθρωποκτονία, όχι μόνος, και οι διευθύνονται σύμβουλοι του ΟΣΕ και της ΤΡΕΝ ΟΣΕ και των υπολείπων, αλλά δεν θα αντιμετώπιζε κατηγορία για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Σε ποια ευνομούμενη χώρα δεν θα συνέβαινε κάτι τέτοιο? Μόνο στην Ελλάδα. Γιατί δεν είμαστε ευνομούμενοι. Λοιπόν, επομένως, το βασικό, το κύριο, το θεμελιώδες είναι να αποκατασταθεί η συνταγματική ένωμη τάξη. Να μην ξανασυμβούν στη χώρα μας αυτά που συμβαίνουν 13 χρόνια τώρα και κυρίως τα τελευταία δύο χρόνια, τα τελευταία τρία χρόνια της πανδημίας. Όπου με το έτσι γουστάρο πεταχτήκαν από τη δουλειά τους, για παράδειγμα υγειονομικοί, σε καθεστώς εκτοπισμού, κυριολεκτικά εκτοπισμού. Λοιπόν, για 1,5 χρόνο με το έτσι γουστάρο. Γιατί έτσι γουστάρει ο υπουργός, η κυβέρνηση και οι δικοί τους τα συμφέροντα που υπερασπίζονται. Επομένως, πρέπει να έχουμε ένα, αν θέλετε, άμεσα λειτουργική συνταγματική νομιμότητα. Αυτό μας ενώνει όλους σε αυτή τη στιγμή. Θέλω να κλείσουμε με μια γρήγορη απάντηση, λόγω χρόνου το γρήγορη απάντηση. Λέει εδώ ο φίλος μου, έστω ότι μπαίνει στη Βουλή η κίνηση με ένα ποσοστό κοντά στο 4%. Πώς θα μπορέσει να κάνει ως μάλλον τελευταίο σε δύναμη κόμμα όλα αυτά που λέει? Μα κοίταξε, είναι πολύ απλό. Δεν πρόκειται να περάσει οτιδήποτε, σαν και αυτό που ζήσαμε και πέρασαν. Δηλαδή, εάν τα κόμματα της Βουλής, το οποιοδήποτε, το μικρότερο κόμμα της Βουλής, ήθελε να μην περάσουν, για παράδειγμα, οι δικτατορικές εξουσίες που εγκολπώθηκε η κυβέρνηση με άλλοθη την πανδημία, δεν θα περνάγανε. Πώς δεν θα περνάγανε? Πλώτον θα δήλωνε το κόμμα ότι οι βουλευτές του και ο κόσμος του δεν θα τη στηρίξει. Επισήμως στη Βουλή. Τι θα έκανε δηλαδή η κυβέρνηση? Θα μας πήγαινε όλους φυλακή? Ας μας πάει. Από την άλλη μεριά, εμείς βλέπουμε το κοινοβούλιο ως εφαλτήριο για την κινητοποίηση του κόσμου. Εμείς θέλουμε την κινητοποίηση του κόσμου. Δεν τη φοβούμαστε. Θεωρούμε ότι βασικό στοιχείο μιας δημοκρατίας είναι η ενεργή συμμετοχή του κόσμου. Και όταν πλέον θεσμικά δεν προβλέπεται, η κινητοποίησή του. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος για να μπορέσει να πολεμήσουμε ενάντια στη διαφθορά, στην αυθαιρεσία, στην εκτροπή. Επομένως, ο στόχος μας είναι να είμαστε, αν θέλετε, η προφυλακή στο κοινοβούλιο ενός μεγάλου πλειοψηφικού ρεύματος στην ελληνική κοινωνία που θα απαιτήσει μια νέα πατριωτική δημοκρατική διακυβέρνηση. Και ναι, μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Κύριε Καζάκη, σας ευχαριστώ. Θα τα ξαναπούμε.
Σας ευχαριστώ όμως για τη σημερινή έτσι, κατάθεση μέσω της συνέντευξης, διότι όχι μόνο τα ζητήματα της επικαιρότητας και αυτά, αλλά και της βαθιάς οικονομίας, και μας δώσατε και ένα στίγμα τη συμμετοχή του ΕΠΑΜ στην κίνηση στη Συμμαχία για την Ανατροπή. Θα τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ καλή σας ημέρα.